Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ζούσα πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα. Είμαι αυτή τη στιγμή 2 μήνες στην Κρήτη. Και για μένα ήταν συγκλονιστικό όταν τις μέρες του Πάσχα άκουγα συνέχεια για τροχέα και μάλιστα θανατηφόρα ή με πολύ βαριές κακώσεις. Και όταν συνειδητοποίησα ότι από την αρχή του χρόνου, σε ένα τετράμινο, ότι είχαν χαθεί 30 ανθρώπινες ζωές και μάλιστα νέων παραγωγικής ηλικίας ανθρώπων, και το δεύτερο, βλέποντας κάθε μέρα κάνοντας τη διαδρομή από το σπίτι μου στην 7η υγειονομική περιφέρεια που είναι στον Εσταυρωμένο, να μην τηρείται κανείς κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να εκτίθονται οι πάρα πολλοί άνθρωποι σε κίνδυνο, και κυρίως αυτοί που χρησιμοποιούν τα μηχανάκια, που δεν φοράμε κράνος, που κάνουν από δεξιά προσπεράσεις και τα λοιπά. Είπα, δεν μπορεί κάποιος απλώς να μετράει νούμερα και ότι είναι σαν να έχουμε πόλεμο. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε την πρόληψη και να δούμε πώς θα την επιτύχουμε. Διότι ο Ιπποκράτης που έχουμε ορκιστεί, γιατί είμαι γιατρός, λέει ότι το κάλιον το προλαμβάνει, του θεραπεύει. Επομένως κάτι πρέπει να κάνουμε, και έτσι σκέφτηκα να απευθυνθώ σε όλους τους φορείς, επιστημονικούς και όχι μόνο, αλλά και φορείς που ασχολούνται με αυτό το θέμα, και την τροχέα και το ΕΚΑΒ και την αστυνομική διεύθυνση, και κάνω έκκληση και αυτή τη στιγμή όποιος άλλος ενδιαφέρεται και μπορεί να προσφέρει μέσα σε αυτό το πλαίσιο δράσης, να συστρατεύσουμε τη δυνάμη μας τόσο στο να ενημερώσουμε τον κόσμο, στο να εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά, και, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να αποτρέψουμε τη μη τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας που οδηγεί σε αυτό το μοιραίο, σε αυτή τη μοιραία κατάληξη, το να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Διότι ακόμα και επειδή με ρωτάνε πολλοί συνάδελφοι σας για τις μονάδες εντατικής θεραπείας, μα ακόμη και να είχαμε ένας βαριά τραυματισμένος, ένας πολυτραυματίας, έχει μικρότερο προσδόκιμο ζωής, ή ακόμα και αν επιζήσει, πολύ πιθανόν ότι θα έχει μια κακή ποιότητα ζωής για το υπόλοιπο της ζωής του. Αυτό λοιπόν είναι τραγικό και πρέπει να το σταματήσουμε με κάθε τρόπο. Πραγματικά κάνω έκκληση σε οποιονδήποτε μπορεί να συνεισφέρει ότι θα είναι πρόσδεκτος σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν. Τα έχουν καταφέρει πολλοί άλλοι πριν από εμάς, γιατί όχι εμείς.